Λοιπόν, τα αιτήματα ήταν δύο. Το ένα ήταν το ιδιοκτησιακό καθεστώς που η Κρήτη είχε εξαιρούνταν την υπόλοιπη Ελλάδα βάσει του κώδικα του 1904 επί της Κρητικής Πολιτείας, όταν ακόμα ήταν μουσουλμάνοι εδώ πέρα. Έτσι. Το 13 ενώθηκε με τη μητέρα πατρίδα και το 23-24 έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών. Έτσι. Το λέμε ιστορικά όλο αυτό το κομμάτι. Πατήσαμε ο νόμος λοιπόν του 998 του 79 στο άρθρο 62, αυτό που πατήσαμε, πατούσε και αυτό στον κώδικα, τον κρητικό, ο οποίος ισχύει ακόμα, αυτός είναι που μας κρυοποίησε, του 1904, ο οποίος μιλούσε για τη χρησία εδώ πέρα. Και μπήκε ο όρος αυτός, διότι εδώ το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην Κρήτη, εάν ανατρέξουμε πίσω, τι ήταν, τον Μπασάδο, τον Αγάδων, πιο πίσω πήγαινε, τον Φέουδα, όλα αυτά, δεν ξέρω τι. Έπρεπε λοιπόν ο κρητικός λαός να στηριχτεί και να πάρει γη να ζήσει. Εξ αυτού του λόγου έγινε ο νόμος. Αυτά τα είπαμε, τα έχουμε πει. Κάποιοι, και κλείνουμε από το κυβάλαιο. Πάμε λοιπόν στο ιδιοκτησιακό λοιπόν το ένα κομμάτι, το οποίο πρέπει να κατοχυρωθεί, και το άλλο κομμάτι ήταν το θέμα των δασικών χαρτών, το οποίο ήταν ένα έσχος, διότι έβανε μέσα τα φρυγανώδη, τα οποία είναι αυτά τα στιβιδάκια που λέμε και δεν ξέρω τι, τα έβανε μέσα και ήταν ένταση στα δασικά. Με αποτέλεσμα λοιπόν να δημιουργηθεί όλο αυτό το θέμα και καλούσαν τους, ακόμα ο υφυπουργός κύριος Αμυράς, πριν πάρει τη σιτάλη με εντολή του πρωθυπουργός Κρέκας, ο υπουργός, να λέει ότι πηγαίνετε κάντε στάση, και φυσικά αντιδράσαμε και πρώτα απ' όλα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, γιατί χωρίς εσάς δεν κάναμε τίποτα. Εσάς προσωπικά στο ραδιοφωνικό του σταθμό το δικό σας και εσάς προσωπικά κύριε Βουγγεράκη που σηκώσατε δυνατά το θέμα, γιατί χωρίς εσάς και βάζω εσάς όλους τους δημοσιογράφους για να είμαι ειλικρινής, αλλά ένα παραπάνω και σε εσάς που σταθήκατε πραγματικά σε κάθε εκπομπή και αναδεικνύετε το μα θέμα. Μα αυτό ήταν η υποχρέωσή μας. Το είπαμε. Άντε, πάμε παρακάτω. Που αυτό είναι θέμα των δημοσιογράφων να το αναδείξουν. Μα άντε, έτσι, πάμε παρακάτω τώρα. Αφήστε τα καλά. Παρακάτω. Υποχρέωσή μας είναι. Είναι σημαντικό όμως αυτό. Λοιπόν, το παρακάτω είναι το ότι έγινε γρήγορα στην Τονιστική Επιτροπή. Κάναμε καλή δουλειά μαζί με τον νομικό μας τον Νίκο τον Κοζάμπασά και ενημερώσαμε τα κόμματα, όλα αυτά δεν ξέρω τι. Και αναδείχθηκε το θέμα. Πάμε τώρα στο τι είπε ο Υπουργός. Αποδέχτησε λοιπόν ότι εδώ ο νόμος θα, που υπάρχει, που υπήρχε, θα διατηρηθεί, θα βγουν οτιδήποτε νομοθετικό διάταγμα για να το ισχυροποιήσει. Δεν μπορεί το δημόσιο εδώ πέρα να έχει αξιώσεις έναντι του πολίτη, όχι τα γνωστοτρόπου. Το επανέλαβε ο κύριος Κρέκας και ο κύριος Αμυράς το ίδιο έλεγε, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Λοιπόν, το δέχτηκε αυτό. Το δημόσιο μπορεί να έχει ιδιοκτησία που είναι η ιδιοκτησία του. Αυτά που γνωρίζουμε όλοι. Έχει αγή, ποτάμια, ριάκια, δρυμή, οπουδήποτε έχει απολωτριώσει ή οπουδήποτε έχει τίτλους. Σε αυτά βεβαίως δεν το συζητάμε. Πάμε τώρα στο θέμα, τι προείσχει και άλλο θέμα. Των Δήμων. Πού ο Δήμος μπορεί να επικαλεστεί της Εκκλησίας. Μπορεί να επικαλεστούν ιδιοκτησία. Μην το ξεχνάμε. Άμε. Λοιπόν, τι προσέχει ψυχή θέμα. Εκεί που ο Δήμος είναι νομικό πρόσωπο. Έρχεται όπως ο πολίτη όμως. Δεν είναι δημόσιο, προσέξτε. Άλλο δημόσιο, άλλο Δήμος. Δήμος είναι ίσως με τον πολίτη. Είναι νομικό πρόσωπο. Λοιπόν, ο Δήμος μπορεί λοιπόν να επικαλεστεί τίτλους, να ισχυροποιηθεί την ιδιοκτησία του εκεί που ενοικιάζει σε πολίτες. Ενοικιάζει περιουσιακά κάποιες εκτάσεις. Χρόνια τώρα. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς με δικά του. Εφόσον η ίδια η κοινωνία, η τοπική κοινωνία του κάθε Δήμου, αποδέχεται ότι αυτό που νοικιάζω χρόνια τώρα ανήκει στο Δήμο, είναι ένα θέμα που το διευθύνει ο Δήμος. Ξεκάθαρα πράγματα, έτσι. Εκεί που έχει τίτλους, όμως, προσέξτε, είναι ένα λεπτό σημείο, δεν μπορεί ο Δήμος να μπει στη διαδικασία ότι εκεί που είναι ένας χρόνια τώρα ή έχει συμβόλαιο είτε έχει χρησιξία και δεν έχει τίτλο Δήμος, δεν έχει ενοικιαστήρια ποτέ, δεν ξέρω τι, είναι δικό μου γιατί θα φέρω 10 μάρτυρες που είναι δικό μου. Όχι, γιατί θα μπλέξω μετά σε ένα πέραντι δικαστήριο. Αυτό θα γίνει με νομοθετική διάθεση, αυτό πρέπει να προστατευτεί. Διότι αν δεν γίνει αυτό, θα δημιουργηθεί ένα κύκλος περίεργος. Όλα αυτά λοιπόν έχουν σημασία τώρα που θα πάμε στην νομοπαρασκευαστική, ότι θέλει σωστές δουλειές και πρέπει να είναι και οι νομικοί οι δικοί μας μέσα να παρακολουθούν τη διαδικασία, ότι θα γίνουν σωστά τα πράγματα. Διότι αυτή η ευκαιρία να είναι όλα τα κόμματα, γι' αυτό ευχαριστήσαμε όλα τα κόμματα, διότι πέρα από τον Πρωθυπουργό που έδωσε εντολή, τον ευχαριστούμε τον Πρωθυπουργό που έδωσε εντολή και κατέβηκε ο Υπουργός κάτω και είπε ξεκάθαρα ότι θα λυθούν, μην ξεχνάμε ένα πράγμα. Πόσο καιρό θα πάρει όλη αυτή η ιστορία?
τον καιρό, δεν είμαι νομικός για να τον γνωρίζω. Θεωρώ ότι μπορεί να γίνει σύντομα, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα. Να το ρωτήσω διαφορετικά. Δεν υπάρχουν τα κόμματα, συμφώνησαν. Ωραία. Να το ρωτήσω διαφορετικά. Όλα τα κόμματα συμφώνησαν ότι η γη πρέπει να ανήκει στους πολίτες. Δεν το αφισβητούμε αυτό. Και αλίμονο, κύριε Ιερωνυμάκη, αν κάποιος ερχόταν να πει το αντίθετο, αλίμονο, ρωτάω το εξής. Είπε σε κάποια στιγμή ο υπουργός ότι, ξέρετε, για το επόμενο τρίμηνο, δεν ξέρω αν το τρίμηνο θα γίνει εξάμηνο ή οτιδήποτε, δεν θα πάει κάποιος στα γραφεία διευθύνσεων δασών να υποβάλει αντιρρήσεις. Θα περιμένει. Θα περιμένει για να ξαναέρθουμε. Πάμε στους χάρτες τώρα. Πολύ σωστή ερώτηση σας. Είπε λοιπόν ο υπουργός, βεβαίως δεν πρέπει να πάει κανείς. Πολύ δεν θα έχει ανοιχτό να πάει να κάνει αντιρρήσεις. Δεν θα πάει κανείς να κάνει αντιρρήσεις. Όχι στο τρίμηνο, στο εξάμηνο. Εάν χρειαστεί, θα πάμε και σε άλλο εξάμηνο, είπε ο υπουργός. Και σε άλλο. Μέχρι να καθαρίσει. Θα το πάρει η εταιρεία, οποιαδήποτε εταιρεία. Έχει γίνει πρόταση από τις εταιρικές οργανώσεις που έχουν τα υπόβαθρα, επειδή έχουν το σύστημα όλους και έχουν τα υπόβαθρα, αν μπορούν να μετέχουν και αυτοί. Αυτό είναι θέμα όμως, δεν το ξέρω αν αυτό δίνεται, δεν έχω αυτή τη στιγμή την πληροφορία, εάν μπορεί βάσει του νόμου να δοθεί απευθείας ανάθεση ή σε διαγωνισμό ποια εταιρεία θα το πάρει το έργο να το κάνει. Θα αφαιρεθούν λοιπόν, και εκεί είναι η ουσία, πότε πολύ καλή ερώτηση. Ένα, ότι δεν πρέπει να πάει κανείς να πάει να κάνει αυτή τη στιγμή αντιρρήσεις. Δεν έχει νόημα να πάει κανεί, αφού θα τα πάρει πίσω. Και να φύγουν τα φρυγανώδη. Ποια είναι φρυγανώδη? Τα στιβιδάκια της χαμηλή βλάστησης αυτή, η οποία διαχρονικά κάποιες φορές καλλιεργούνταν ή δεν καλλιεργούνταν οτιδήποτε. Αυτά δεν αποτελούν δάσος. Δεν είναι στο δασικό χαρακτήρα. Δεν υπάρχει στο δασικό χαρακτήρα πουθενά στον κόσμο ότι το αφρυγανώδη είναι στην νομοθεσία του. Για εκείνους οι οποίοι έχουν την ατυχία να διαθέτουν ένα μικρό ή ένα μεγάλο κλήρο δίπλα σε μια περιοχή που μπορεί να είναι ασπάλαθος, μπορεί να είναι το έτσι, μπορεί να είναι το αλλιώς, μπορεί να είναι το ποτάμι, να ξεκινάει το ρέμα ή οτιδήποτε άλλο, και είναι γεωργική έκταση που δεν είχες τη δυνατότητα εσύ, ο Πρίαμος Ιερωνυμάκης, εγώ, η Αγγέλη Δουλγεράκη, να πάμε να το φτιάξουμε, να το οργώσουμε, να κάνουμε, γιατί έχουμε και δυσκολίες οικονομικές. Αυτά θα διορθωθούν, κύριε Ιερωνυμάκη. Το πλέτε πολύ, πολύ σοβαρό, διότι έχουμε καλλιεργήσιμες εκτάσεις οι οποίες είναι ελιές. Για τον Άτο θα δει τα λόγο. Δεν τα λέγαμε στις συγκαλιστές για άλλα θέματα που διεκδικούσαμε, για το θέμα το πώς πρέπει να στηριχθεί αυτή τη στιγμή η αγροτική οικονομία στο νησί μας. Δεν είχαν την οικονομία η πτυχή, γιατί δεν έβγαζε εισόδημα λοιπόν η καλλιέργεια. Και ο άνθρωπος ήταν οικονομικά ασθενέστερος, με αποτέλεσμα λοιπόν να μην μπορεί να καλλιεργήσει, λοιπόν, γιατί είχε την οικονομική δυνατότητα, με αποτέλεσμα σε 2-3 χρόνια έχει εσέψει. Ναι. Και τι κάνουμε λοιπόν, το βγάζουμε έξω, είμαστε με τα καλά μας. Αυτά τα τρελά λέγαμε, που κάνανε κάποιοι. Οι οποίοι, τώρα αναρωτιέμαι γιατί βρίσκονται. Εγώ αναρωτιέμαι γιατί, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία, όλες αυτές οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, γιατί πήγαμε και το κάναμε έτσι όπως το κάναμε, άτακτα, πρόχειρα, εν πάση περιπτώσει, και δημιουργήσαμε ένα τέτοιο θέμα. Τώρα το μαζεύουμε. Ναι, μην το ξαναπείτε. Ναι, σκοπιμότητα. Αλλά τώρα το μαζεύουμε. Λέτε εσείς για ένα εξάμηνο, φοβάστε ότι θα πάτε σε δεύτερο εξάμηνο, θα πάει η διαδικασία. Θα πάει σε τρίτο εξάμηνο. Μακάρι να το κάνω σε ένα μήνα. Γιατί εγώ κατά την εκτίμηση τη δική μου, εάν οι άνθρωποι που θα παραλάβουν το έργο και θα ήθελα να το πάρουν καλύτερα στις εταιρικές οργανώσεις, με την υψηλή επιτήρηση του Υπουργείου, του κράτους δηλαδή. Ανοίγεται κεφάλαιο τώρα. Τι κάναμε την πρόταση αυτή? Την έκαναν οι οργανώσεις. Όχι, εγώ δεν είμαι πρόεδρος. Ο Γαβαλάς την έκανε, ο Γλεντζάκης από την Ένωση Ρεθύμνου, και την ξέρω ότι την έκανε και από το Χανιά. Να αναλάβουν το έργο αυτό οι ενώσεις. Ναι, να πάρουν το έργο οι ενώσεις. Έχουν πρώτα απ' όλα αυτό που λένε εστέχει. Δεν είναι πως εστέχει. Έχουν τα υπόβαθρα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω νομικά εάν γίνεται αυτό. Αυτό δεν το γνωρίζω. Η πρόταση έγινε. Νομικά όμως δεν γνωρίζω εάν μπορεί να γίνει αυτό. Μακάρι να μπορούσε να ζητωθεί και με απευθείας ανάθεση και τους δασολόγους και πολιτικούς μηχανικούς
Τώρα εδώ ανοίγουν πολλά κεφάλαια μαζί και ναι, ακριβώς. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι όλο αυτό το πράγμα, απευθείας αναθέσεις κλπ. Ενώσεις. Μπορεί να έχουν το υπόβαθρο, ας έρθει το Υπουργείο και ας χρησιμοποιήσει τα δικά σας τα δεδομένα των ενώσεων. Αυτό εννοώ. Τα δικά μας τα δεδομένα, μέσω ΟΣΔΕ κλπ. Όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουμε, για να κάνει σωστά την αποτύπωση της περιουσίας του κάθε ενός Έλληνα. Διότι είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλους τους Έλληνες ουσιαστικά. Το υπόβαθρο, κυρία Ρουγεράκη, μια στιγμή να δώσω την πληροφορία. Το υπόβαθρο που έχουν οι ενώσεις δεν είναι υπόβαθρο των ενώσεων, είναι κρατικό υπόβαθρο. Είναι του ΟΣΔΕ. Από εκεί παίρνουν οι επιδοτήσεις. Καλά κάνετε. Είναι ευρωπαϊκό υπόβαθρο. Ωραία, καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Ωραία. Έτσι. Κάτι που θα έπρεπε να το είχαν κάνει από την αρχή, χωρίς να υπάρχουν τέτοιου είδους θέματα και προβλήματα. Οπότε λοιπόν, αρχικά εγώ αντιλαμβάνομαι εντάξει. Αλλά είμαστε και πίσω και είμαστε επιφυλακτικοί και περιμένουμε να δούμε πώς θα το κινήσουν και γιατί θα το κινήσουν, έτσι ώστε να μην χαθεί ούτε σπιθαμή γης και να πάει σε άλλα χέρια. Ακριβώς. Ωραία. Αυτό λοιπόν κρατάω γενικότερα στο αποτύπωμα αυτής της συνάντησης ή της επίσκεψης καλύτερα που έδωσε ο Υπουργός, ο κύριος Σκρέκας, σε όλους εσάς. Θα είσαστε μέσα στις επιτροπές τελικά, το τελευταίο μου ερώτημα, δηλαδή νομικοί σύμβουλοι. Θεωρώ πρώτα απ' όλα, ακούστε, δείτε, εδώ πέρα έχουμε κάνει μια μακρύτη επιτροπή, η οποία είναι συμπαγές από συνεταιρικές οργανώσεις και συγκαλυστικές οργανώσεις. Έχουμε τον νομικό μας σύμβουλο, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός σε γνώσεις των θεμάτων, είναι ο Νίκος Κωνσταντασάκης, ο οποίος θεωρούμε ότι μπορεί με άλλους νομικούς που θα προτείνουν, παράδειγμα, άλλες πλευρές, π.χ. από την περιφέρεια, π.χ. από το ΠΕΔ Κρήτης, παράδειγμα από το Υπουργείο, να συνδράμουν όλοι μαζί, διότι εγώ μπορώ να χειριστώ θέματα πολιτικά, λογικό. Δεν μπορώ να χειριστώ θέματα νομικά, δεν γίνεται να χειριστώ εγώ και δεν γίνεται σωστό. Δεν έχω τις γνώσεις. Μια λέξη μπορώ να διαβάσω ένα κείμενο, όπως εσείς ή ο καθένας, και να βγάλουμε μια ερμηνεία. Μια λέξη όμως μπορεί να τα αλλάζει όλα. Εξ αυτού του λόγου δεν κάνει ούτε οποιοδήποτε νομικός. Θέλει εξειδικευμένο νομικό σε αυτά τα θέματα. Πάνω. Μάλιστα. Δηλαδή, λοιπόν, το να βάλει ένα δικηγόρο και πει ένα δικηγόρο, ξέρει παράδειγμα, το διαβάσει αυτό, δεν είναι έτσι. Θέλει εξειδικευμένο. Διότι ωραία, μία λέξη μπρος ή πίσω μπορεί να ερμηνεύεται τελείως διαφορετικά. Και εδώ θέλει προσοχή τώρα σε αυτό το κομμάτι πάνω, διότι ξανατονίζω, είναι όλοι οι θεσμοί, κόμματα, βουλευτές. Όλοι είμαστε σε μια πορεία και η κυβέρνηση επίσης με τον Πρωθυπουργό που δώσε εντολή να γίνει αυτό το πράγμα και αυτό μπορεί να μην ξανασυμβεί ποτέ. Άρα τώρα πρέπει να φτιαχτεί. Είπα μια κουβέντα στον Υπουργό. Να διορθωθεί τώρα. Η τελευταία κουβέντα, παρακαλώ. Είπα μια κουβέντα στον Υπουργό μέσα σε όλα που είπαμε. Ήταν μέσα στο ρεύθυνο, την είπα. Ήταν μέσα όλα τα θεσμικά όργανα και περιφέρεια και δήμη. Λοιπόν, ένας από εσάς αφήνει τον παχυλό μισθό του για να πάει σε ένα βουνό απάνω να καλλιεργεί. Να είναι βάσει τα πρόβατά του ή να καλλιεργεί. Όχι. Αφήστε τον κόσμο λοιπόν εδώ πέρα να καθίσουμε την τόπια οικονομία μας. Το γηγενής και το ανθρωπογενές στοιχείο της Κρήτης είναι δεμένο με το περιβάλλον. Το περιβάλλον έχει προστατευτεί μια χαρά όπως είναι με τους κατοίκους του νησιού μας. Όχι με τους αγροτοκτονοτρόφους μόνο, με τους κατοίκους του νησιού μας. Άρα λοιπόν συντηρούμε το περιβάλλον μια χαρά και επίσης κάποια δέντρα που εντάσσονται στο δασικό μπορούν να ιδιωτικά υπό τον όρο και υπό την επίβλεψη του δασαρχείου ότι αν κοπεί ένα δέντρο ακόμα να πάει με ισχυρές ποινές. Κατατοπιστικός. Σας ευχαριστώ, κύριε Ιερονιμάκη. Καλημέρα σας. Καλά.